Δεκάδες κολυμπητές αψήφισαν το τσουχτερό κρύο και βούτυξαν στα παγωμένα νερά του λιμανιού των Χανίων για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό, προσδοκώντας να λάβουν τη φώτιση και την ευλογία του. Καλά ένιωσε, εντάξει. Για πρώτη φορά ήταν καλά. Για το νερό δεν πτωήθηκες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ κρύο. Είναι παγωμένο. Και εγώ πέσει πολλές φορές, δόξα τω Θεώ, κάθε χρόνο γερνάμαστε. Πλέον δεν έγινε κοινή συνήθεια, δεν μπορούμε για να πέσουμε, δεν μας πάει. Την τελετή αγιασμού των υδάτων παρακολούθησαν χιλιάδες πιστοί που κατέκλυσαν το λιμένο βραχίωνα, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επιβιβάστηκαν σε πλωτά. Να πορευτεί η πόλη με γαλήνη, ευχήθηκε στο μήνυμά του για την ημέρα των Θεοφανίων ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας. Εύχομαι, όπως τα νερά ήταν ήρεμα φέτο, έτσι να πορευτεί από εδώ και στο εξής η χώρα μας. Το χρειαζόμαστε. Πιστεύω ότι όλοι με ενότητα, με ένα πνεύμα συνεργασίας, πρέπει να κινηθούμε και να επιτύχουμε τους εθνικούς μας στόχους για την ευημερία των Ελλήνων. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το πρωί ευνόησαν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις των Θεοφανίων σε κάθε γωνιά του νομού. Με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες εορτάζονται τα Θεοφάνια σε ολόκληρη την Κρήτη, με ηλιοφάνεια και πολύ καλά την κατάσταση των ανέμων. Η θρησκευτική τελετή των Θεοφανίων είναι μία από τις λαμπρότερες τελετές, η οποία ουσιαστικά τιμάται το νερό που είναι η πηγή της ζωής μας. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός.